η αντίστροφη μέτρηση για την πολύ αναμενόμενη μάχη του Στέφανου Μπαγλατσάκου με τον Χρήστο Τσιριμόκο στην διοργάνωση του Hall of Champions 6 του Ανδρέα Καλύμνιου έχει φτάσει και πραγματοποιείται αυτή την Κυριακή 8 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του The Core Sports Center στο Περιστέρι στην οδό Γιαννητσιών 97-99. Εχθές σας παρουσιάσαμε τις δηλώσεις του Τσιριμόκου για το ματσάρισμα, ενώ σήμερα μιλά στο κανάλι του UFI.gr ο Στέφανος Μπαγλατσάκος, ο αθλητής του Γρηγόρη Μάλιου και του Μάλιος Team Athens. Αρχικά για το πώς κύλησε η προετοιμασία του για την αναμέτρηση, μας είπε. Η προετοιμασία μου κύλησε πολύ ωραία. Είχα δυνατά σπάρινγκ. Περίπου κράτησε 1,5 μήνα. Την προετοιμασία μου για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, είναι κάτι συνηθές για μένα, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Οπότε όλα καλά, όλα καλά. Για την πρόκληση που έκανε στο Μελέτη Καμπάβα για αγώνα μαζί του, μιας και δεν τον θεωρεί τον καλύτερο στην Ελλάδα στα 70 κιλά πλέον, τονίζει. Αρχικά θέλω να πω ότι για μένα ο Καμπάβα, όταν ξεκίνησα τους αγώνες μου, πάντα τον έβλεπα, τον παρακολουθούσα. Όταν είχα πάει από κοντά να το δω σε κάτι αγώνες, μετά το παιχνίδι του έβγαλε φωτογραφίες μαζί του, δηλαδή τον θαύμαζα. Μετά από κάποια χρόνια και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Μελέτης ο καλύτερος σε 70 κιλά στην Ελλάδα. Γιατί για Ελλάδα μιλάμε. Τώρα από εκεί και πέρα αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι νομίζει. Αλλά εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Και δεν παραμένει να παίξουμε ένα παιχνίδι, να δει ο κόσμος αν ισχύει, αν δεν ισχύει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο Μελέτης δεν θέλει να παίξει, αν θέλει κάποιο χρηματικό έπαθλο εξωφρενικό για να παίξει, είναι άλλο κομμάτι. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου και γύρισα πολύ ταπεινά και πολύ όμορφα και την είπα. Εντάξει, σίγουρα τα χρόνια περνάνε και για όλους. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω κάτι που δεν είχα παλιά. Εντάξει, ο Μελέτης είναι ένας πάρα πολύ καλός και δυνατός αθλητής, αλλά ως εκεί. Το kickboxing δεν είναι μόνο αυτό όμως, μόνο δύναμη. Είναι και κάποια άλλα πράγματα. Είναι ένα τεχνικό στοιχείο, είναι ένα τεχνικό άθλημα που ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Που νομίζω είναι μόνο ξύλο και δύναμη, αλλά δεν είναι έτσι το kickboxing. Για την ενασχόλησή του με το MMA και την πρόκληση του Τσιριμόκου για αγώνα μαζί του σε αυτό το άθλημα, λέει. Εγώ αρχικά έκανα προπονήσεις πάνω στο Brazilian και ήθελα κάποια στιγμή στο μέλλον, όποτε ήμουν έτοιμος, όποτε ένιωθα και. Όχι ένιωθα, όποτε ήμουν βασικά έτοιμος, γιατί να νιώθει κάποιος έτοιμος μπορεί να νιώθει και από την πρώτη προπόνηση. Το θέμα είναι πότε είσαι έτοιμος για να παίξεις. Ήθελα κάποια στιγμή στο μέλλον, όπου θα ήμουν έτοιμος, να παίξω και MMA. Αλλά όποτε ήμουν έτοιμος. Δεν γίνεται να πάω να κάνω λίγες προπονήσεις στην Brazilian και να μπω να παίξω MMA, γιατί είμαστε αθλητές, επαγγελματίες αθλητές. Δεν είναι άντε πάω και παίζω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως τα έχουν μερικοί στο μυαλό του. Και ο Τσιριμόκος λογικά θα έμαθε ότι ασχολούμαι με προπονήσεις Brazilian και έτσι βρήκε την ευκαιρία να με προκαλέσει ένα αγώνα MMA. Αυτό είναι όλο. Όταν όμως είναι να παίξω MMA, με χαρά μου να αγωνιστώ μαζί του. Ο πρώτος μου αγώνας δηλαδή είναι μαζί του. Αλλά όταν όμως φτάσει η στιγμή ώστε να μπορώ να παίξω MMA, να μάθω να παλεύω. Για το μέλλον του στο kickboxing ο Μπαγλατσάκος αποκαλύπτει. Αρχικά έχω μία πρόταση από το εξωτερικό ώστε να μπω σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση του kickboxing. Οπότε ο στόχος μου είναι μετά να μείνω σε αυτό το άθλημα. Να παραμείνω σε αυτό το άθλημα γιατί μου έγινε μια πολύ καλή πρόταση από το εξωτερικό που θα μπω σε μια πολύ δυνατή διοργάνωση και θα αγωνίζουμε σε αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα, αν προκύψει ο αγώνας με το Μελέτη, θα είναι μεγάλη μου χαρά να μοιραστώ το ring μαζί του και να δούμε αν όντως είναι ο καλύτερος 70 κιλά στην Ελλάδα. Για το πόσο σημαντική πρόκληση αποτελεί για τον ίδιο την Κυριακή ο Τσιριμόκος και αν το νοκάουτ είναι στα σχέδιά του, λέει. Εντάξει, δεν υπάρχει εύκολος ή δύσκολος αγώνας. Εντάξει, Τσιριμόκος, γιατί η δική μου γνώμη δεν είναι αναγνωρισμένο στο κοινό του kickboxing και στο χώρο του kickboxing. Το πέρα από κάποιες τεχνικούς αγώνες που έχει παίξει, δεν νομίζω ότι έχει κάνει κάποια πράγματα πάνω σε αυτό το άθλημα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όλους τους αντιπάλους πρέπει να τους παίρνει στα σοβαρά. Και εντάξει, μακάρι να μου αποδείξει το αντίθετο, ότι όντως είναι ένας πολύ καλός παίκτης και στο kickboxing. Εντάξει, η αλήθεια είναι το knockout δεν το
δεν λες μπαίνω μέσα να βγάλω νοκάουτ, αυτό έρχεται στην πορεία. Εγώ που θα μπω μέσα να κάνω το παιχνίδι μου, από εκεί και πέρα, αν προκύψει και ένα νοκάουτ, θα είναι το καλύτερο. Αλλά πάνω απ' όλα θα μπω να κάνω το παιχνίδι μου. Παίρνω να παίξω το kickboxing που ξέρω και έχω μάθει. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει. Τέλος, απαντώντας στα επικριτικά σχόλια του κόσμου από τη στιγμή που προκάλεσε τον Ακουμπάβα, αναφέρει. Αυτά δεν μ' αγγίζουν καθόλου πραγματικά. Αν άκουγα το τι λένε στα σχόλια, το τι πόσα like πήρε αυτό που ανέβασε εσύ, δεν μ' αγγίζει τίποτα από όλα αυτά, πραγματικά. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά σε μένα δεν με νοιάζει. Θα πάει καλά. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and